Να πιούμε μποτονέτζι για τα λάθη. Για λάθη. Αγγελούδια μου, στο σημερινό βίντεο έχουμε ένα challenge. Έχω εδώ καλεσμένη τη φίλη μου την Κατερίνα. Δεν ξέρω αν τη θυμάστε από το βίντεο που κάναμε μαζί για τα φρύδια. Μου έχει φτιάξει τα φρύδια. Κάνει τα τουάζ φρυδιών, αλλά είναι και επαγγελματίας make-up artist. Οπότε είναι challenge επί δύο σήμερα. Και εγώ και εσύ. Και είπαμε να κάνουμε το challenge χωρίς καθρέφτη. Να βαφτούμε μπροστά στην κάμερα χωρίς καθρέφτη. Δεν έχουμε καθόλου καθρέφτη εδώ πέρα. Έχουμε απλώσει όλα τα καλλιτικά στο τραπέζι εδώ πέρα. Και θα ξεκινήσουμε αμέσως, γιατί δεν θέλω να μας βγει και μεγάλο αυτό το βίντεο. Οπότε πάμε. Πάμε. Εγώ θα χρησιμοποιήσω τη Milani, το Conceal & Perfect. Η απόχρωση είναι 04. Βάλω Makeup Forever, το HD, το 118. Δεν βλέπω ούτε εγώ. Δεν έφερα και τα γυαλιά μου, βλακεία. Δεν χρειάζεται, αφού είναι πολύ μακριά η κάμερα. Κάτι θα βλέπα. Παναγία μου. Καλά το κάνεις. Καλά το κάνω, είμαι σίγουρη γι' αυτό. Για τα υπόλοιπα δεν είμαι. Σου έχει φύγει ένα σημείο, αλλά δεν σου λέω ποιο. Εγώ έχω καλύψει τίποτα. Ναι. Είσαι μεγάλη σου πια, όμως δεν μιλείς τίποτα. Foundation πάλι για concealer, make-up, το Make-up Forever το HD. Έχεις μπιστεί το νούμερο, είναι το πιο ανοιχτό πάντως. Και εγώ αυτό θα κάνω βασικά. Θα βάλω, αφού είναι και concealer. Αφού είσαι ζηλιάρα. Πώς σκέφτομαι την ώρα που θα κάνω τα φρύδια μου. Δεν ξέρω τι έχει γίνει, πώς με βλέπεις. Αρέσει, το έχεις κάνει καλά. Ναι. Εγώ. Και εγώ νιώθω καλά. Και εσύ το έχεις κάνει καλά. Αλίμονο. Και να μην το έκανε. Λοιπόν, τώρα θα σετάρω με πούδρα όλο μου το πρόσωπο. Θα ξεκινήσω με τα μάτια. Είναι αυτό εδώ το χρώμα. Και θα το βάλω ως βάση για να βάλω από πάνω το eyeliner. Σωστός. Εγώ κάνω τα φρύδια μου με το brow pencil της Anastasia Beverly Hills. Και νομίζω ότι είναι το medium brown, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά τώρα δεν ξέρω τι θα κάνω. Παναγία μου. Είναι πιο δύσκολο από ό,τι φανταζόμουν. Θα βάλω. Λέω να βάλω και λίγο. Πώς. Να βάλεις. Από όλα θα βάλουμε σήμερα. Θα βάλω σε όλο μου το κινητό ένα pigment της MAC. Το οποίο το έχω τόσο πολλά χρόνια. Και δεν μπορώ να σας βοηθήσω για τον αριθμό. Πάντως είναι πάρα πολύ ωραίο. Ναι. Πώς είναι το πρόβλημα. Πολύ ωραία. Εσύ είναι λες και έχεις βαφτεί στον καθρέφτη. Πλάκα κάνεις. Και όμως λίγο σου έχει ξεφύγει. Κάνω και τα τριχάκια αυτά μπροστά εδώ. Να μην τα ξεχάσω. Πω παιδιά, είναι τόσο δύσκολο αυτό το πράγμα. Θα βάλω μια σκιά που σκόνη γκλίτερ για να μπορέσω να φωτίσω λίγο τα μάτια μου παραπάνω. Θα πάρω αυτή εδώ τη σκιά. Δεν θα κοιτάξω το καθρέφτη, σας υπόσχομαι. Θα πάρω μόνο τη σκιά. Πολύ ωραία. Τι λες. Πάρα πολύ ωραία. Τι λες. Ναι. Και τώρα θα πάρω αυτή εδώ την πιο σκούρη σκιά και θα τη βάλω στην κόγχη μου. Μπλε. Και θα κάνω λίγο βάθος, πάλι με την παλέτα της Αιτζίπτια. Αυτό το χρωματάκι. Δεν ξέρω τι έχω κάνει κατά. Όχι, ρε. Πάντως εγώ νιώθω καλά. Εδώ. Κάτι έχω, εντάξει. Δεν πειράζει, θα το δούμε στο τέλος. Ωραία, τώρα θα πάω στο πιο σκούρο. Και θα πάρω αυτή εδώ την πιο σκούρη σκιά. Και θα πάω στην εξωτερική γωνία. Και θα τονίσω λίγο παραπάνω. Εγώ σκεφτόμουν τώρα να βάλω λίγο γκλίτερ στο κέντρο. Εδώ. Να βάλεις. Είναι πιο γκλάμουρ στο πίτερ, ούτως ή άλλως για τώρα, για τις γιορτές.
Εγώ πρέπει να τα έχω σκατώσει το νιώμα τώρα δηλαδή. Έχει ξεφύγει λίγο η κατάσταση από τον έλεγχο. Ειλικρινά. Γιάννησε. Είμαι σίγουρη. Αφού γέλασες. Δεν τα έχει σκατώσει, αλλά. Θέλει λίγο blend. Περίμενε. Ναι, λίγο blend. Αυτό. Ωραίο αυτό το glitter. Είναι η πρώτη φορά που το. Δεν το έχω δοκιμάσει πουθενά αλλού σε μένα. Τέλειο είναι. Να το βάζεις. Να βγαίνω, πηγαίνω στη σχολή. Όχι, στις φωτογραφίσεις σου. Στη σχολή να κάνω μάθημα με παιδιά. Η Κατερίνα κάνει φωτογραφίσεις σε περιοδικά και τέτοια. Είναι πολύ διάσημη. Μην κοιτάζετε που δεν τις ξέρετε κι αυτά. Είναι λίγο αντιστά. Και θα βάλω και ένα eyeliner. Το πιο δύσκολο πάρτι τώρα. Είναι της Τζίνας. Maybelline είναι αυτό. Το Eye Studio Lasting Drama. Είναι gel, βλέπω 24 ώρα. Ναι. Α, θα βάλω τη Singlot, το Ασημί Glitter, είναι στην απόχρωση 66, το οποίο λέγεται Body Sparkling. Δεν πειράζει. Είμαι τελείως άμπαλη. Δεν είσαι άμπαλη, αγάπη μου, και το ξέρεις. Πέτυχα, ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, πέτυχες. Πάρα πολύ ωραίο. Μαντάκα, τι ωραίο που το βάζεις. Νομίζω ότι... Λοιπόν, κάτσε να δούμε εγώ με τον glitter τώρα τι θα κάνω εδώ πέρα. Αν το έχω βάλει έτσι τον glitter. Το σημερινό μακιγιάζ θα βγει πολύ glamorous. Ναι, κάτι πρέπει για να γιώνει. Θα κάνω και το wing στο eyeliner. Το flick, γιατί όποιος με ξέρει, γενικά φορά μόνο με eyeliner. Το έχω και αρκετά τραβηγμένο. Θα βάλω σωστά. Τι είμαι τόσο... Έλα! Τι τόσο γάλια τα έχω κάνει! Εσύ είσαι πολύ καλή! Και εσύ είσαι καλή! Δεν έχεις κάνει γάλια! Βλέπω το αγαπάς αυτό το κλίμα! Πάρα πολύ! Νιώθω όμως ότι επειδή μου έχουν πέσει... Έχω fallout από κάτω... Κάνω μία έτσι να φύγει, παιδί μου! Α, ξέχασα να φτιάξω το φρύδιο μου! Μετά! Εγώ τα έχω κάνει και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ωραία. Εγώ νομίζω ότι με τα μάτια έχω κλείσει, θα βάλω λίγη μάσκαρα. Λοιπόν, και εγώ τώρα ήρθε η ώρα να βάλω eyeliner. Πω πω, αυτό δεν υπάρχει, αυτό είναι, πρέπει να είναι το πιο δύσκολο. Σκάσε! Σταμάτα! Ωχ, αισθάνομαι ότι γέμισα λίγη μάσκαρα. Δεν πειράζει, θα την βγάλουμε μετά. Γελάς, ε! Γελάω με το φρύδι μου, υποθέτω ότι εδώ είναι η κορύφωση. Έτσι γίνει πάνω από το πλευρό. Ωραίο! Ζήνη, νομίζω ότι θα είμαι καρνάβαλος και μου λες ότι είναι ωραίο. Όχι, πολύ ωραίο! Αυτό δεν νομίζω ότι είναι τόσο ωραίο. Πάντως με αυτή εδώ, με αυτό εδώ νιώθω καλύτερα εγώ το στο άλλο μάτι. Το έχω κάνει καλύτερα. Όχι, γιατί δεν είναι και τα άλλα. Α, με τη μάσκαρα το έχω. Τη βάζω αμέσως. Ναι, αλλά και εγώ το έχω γενικά με τη μάσκαρα, αλλά τώρα στάω ότι πάσα αλήθεια. Α, είναι πολύ εύκολη η μάσκαρα. Μίλα ότι το μαλλί δεν είναι καλό. Α, δεν σε βλέπω καλά. Σταμάτα, δεν μπορώ. Νομίζω ότι την έχω βάλει τέλεια. Αχ, την έβαλε καλά. Το νιώθω ότι την έχω βάλει καλά, απλά θέλει λίγο κόλλημα. Ναι. Αχ, νομίζω ότι την κόλλησα και αυτή καλά. Θα βάλω ένα κρεμμάκι σε λουρά. Νούμερο 1. Αυτό πρέπει να είναι τρομερό κόκκινο. Είναι και πολύ ενεδοτικό. Και εμένα με ενοχλεί εδώ, αλλά εντάξει. Αυτό
Όταν βάφω συνήθως πελάτες, μ' αρέσει και τους βάζω μία λάμψη στα χείλη. Δηλαδή όσοι με ξέρουν πελάτες και τέτοια, πάντα μου παρατηρήσει ότι βάζω pigments μέσα στο κραγιόν. Λέω να το κάνω. Να το κάνεις, γιατί είναι πάντα πιο γκλάμουρος. Είναι πιο γκλάμουρος, μεγαλώνει και τα χείλη. Εγώ θα χρησιμοποιήσω τη Tommy G, το liquid lipstick, στην απόχρωση 33. Αυτό που έχεις μου κάνει τώρα ξυνά, πιάνω και τα χρώματα στη στεροβίνη. Και είναι όγκο εδώ και μπορεί να πάρεις ένα matte crayon και να το κάνεις λίγο πιο. Τα έχω σκατώσει, το ξέρω. Στεγνώσει και σε λίγο πρέπει να δούμε τι έχουμε κάνει. Τελείωσες. Mm-hmm. Να δούμε τον εαυτό μας στον καθρέφτη. Mm-hmm. Παναγία μου! Και στα δόντια! Α, τι είναι, φίλοι. Κοίτα τον γκλίτερ που έχει πέσει. Να σου πω κάτι. Νομίζω ότι θα το κάναμε χειρότερο. Εσύ το έχεις κάνει πάρα πολύ ωραίο. Αχ, αυτό το γκλίτερ τι ωραίο που είναι. Ναι, είναι τέλειο. Αν έβαζα πιο σωστά τη βλεφαρίδα. Πάντως, τις αποχρώσεις τις έχουμε πετύχει. Έχει βγει ωραία. Για τις γιορτές. Εσύ έχεις βάλει λίγο ρουζάκι παραπάνω στη μητούλα. Εγώ λέω να βγούμε. Και εγώ λέω να βγούμε. Λοιπόν, ελπίζω να σας άρεσε αυτό το challenge, να περάσατε καλά όσο περάσαμε κι εμείς. Αν θέλετε μπορείτε να ακολουθήσετε και την Κατερίνα, θα σας έχω από κάτω όλες τις πληροφορίες για τα social media της, για το site της κτλ. Μπορείτε να τη βρείτε. Νομίζω έχουν δελαστεί με το μακιγιάζ που έκανε. Δεν πειράζει, όμως η δουλειά σου υπάρχει εκεί πέρα, μπορούν να πάνε να τη δούνε. Οπότε θα δούνε ποια είναι η δουλειά σου. Λοιπόν, μην ξεχάσετε να κάνετε like σε αυτό το βίντεο αν σας άρεσε. Σιγουρευτείτε ότι έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι μου για να μπορείτε να παρακολουθείτε οτιδήποτε ανεβάζω πρώτες. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο. Μέχρι τότε να περνάτε καλά. Φιλάκια!